Τη χάρη του Χριστού συνεχίζουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Σαμουήλ Α, Σαμουήλ Α, σελίς 266, κεφάλαιο Β, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 27. Σαμουήλ Α, κεφάλαιο Β, δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 27. Ήρθε δε άνθρωπος της του Θεού προς τον Ηλί και είπε προς Αυτόν, ούτω λέει Κύριος, δε να πεκαλύφθην φανερά εις τον οίκον του πατρός σου, ότε αυτοί ήσαν εν τη Αιγύπτο εν το οίκο του Φαραώ. Και δεν έκλεξα Αυτόν εκ πασών των φυλών του Ισραήλ σε με Αυτόν δια αιρέα για να κάνει προσφοράς επί το θυσιαστήριόν μου, να καίει θυμίαμα, να εφορεί εφόδεν οπιόν μου. Και δεν έδωκα εις τον οίκον του πατρός σου πάσαστας διαπυρός γινωμένας προσφορά στον Υιόν Ισραήλ. Δια τι λακτίζεται εις την θυσίαν μου και εις την προσφορά μου, την οποία προσέταξα να κάμνω συν εν το κατοικητηρίο μου, και δοξάζεις τους Υιούς σου υπέρ εμέ, ώστε να παχύνεστε με το καλύτερον πασών των προσφορών του Ισραήλ του λαού μου. Δια τούτο, Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγει, είπα βεβαίως ότι ο οίκος σου και ο οίκος του πατρός σου ήθελον περιπατεί ενώπιόν μου έως αιώνος. Αλλά τώρα ο Κύριος λέγει, μακράν απ' εμού, διότι τους δοξάζοντάς με θέλω δοξάσει. Οι δε καταφρονούντες με θέλω σιατιμαστεί. Ιδού έρχονται ημέρε, ότε θέλω κόψει τον βραχίωνά σου και το βραχίωνα του οίκου του πατρός σου, ώστε άνθρωπος γέρον δε θελήστε εν το οίκο σου. Και θέλεις δίεν το κατοικητηρίο μου αντίπαλον μεταξύ πάντων των διδομένων αγαθών εις τον Ισραήλ. Και δεν θέλει υπάρχει γέρον εν το οίκο σου στον αιώνα. Όντι να δε εκ των δικών σου δεν αποκόψω από του θυσιαστηρίου μου, θέλει είστε δια να καταναλύσκει τους οφθαλμούς σου και κατατίκει την ψυχήν σου. Πάντες δε η έκου εν του οίκου σου θέλους η τελευτά εις ανδρικήν ηλικίαν. Και τούτο θέλει είστε σημείον εισέ, το οποίον θέλει ελθεί επί τους δύο Υιούς σου. Επί οφνεοί και φινέες, εννιά ημέρα θέλουν συναποθάνει αμφότεροι. Και θέλω αναγύρισε με αυτόν ιερέαν πιστών, πράττοντα κατά την καρδία μου και κατά την ψυχή μου. Και θέλω οικοδομήσει σε αυτόν οίκον ασφαλή, και θέλει περιπατή ενώπιον του Χριστού μου εις τον αιώνα. Και πάσο εναπολυφθείς εν το οίκο σου, θέλει έρχεστε προσπίπτον εις αυτόν, διολίγων αργύριων και διακομμάτιων ψωμίου. Και θέλει λέγει, διορισόν με παρακαλώ, ίστινα των ιερατικών υπηρεσιών, δια να τρώγω ο λίγων άρτων. Και το πεδίον, ο Σαμουήλ υπηρέτη τον Κύριον έμπροσθεν του Ηλί. Ο λόγος δε του Κυρίου το σπάνιος κατ' εκείνας τας ημέρας, όρασης δεν εφαίνεται. Κατ' εκείνον δε των καιρών, ότε ο Ηλί εκείτετο εν το τόπο αυτού, και οι οφθαλμοί αυτού ήσαν ημαυρωμένοι, ώστε δεν είναι δύνατο να βλέπει. Ο δε Σαμουήλ εκείτετο εν το ναό του Κυρίου, όπου ήτο εκυβωτός του Θεού, πριν ο λίχνος του Θεού σβεστεί, εκάλεσεν ο Κύριος τον Σαμουήλ, ο δε απεκρίθη ιδού εγώ. Και έτρεξε προς τον Ηλί και είπε εν ιδού εγώ, διότι με εκάλεσας. Ο δε είπε δε σε κάλεσα, επίστρεψε να κοιμηθείς και πήγε να κοιμηθεί. Ο δε Κύριος εκάλεσε πάλιν εκ δευτέρου Σαμουήλ και σηκώθη ο Σαμουήλ και πήγε προς τον Ηλί. Και είπε ιδού εγώ διότι με εκάλεσας. Ο δε απεκρίθη δε σε κάλεσα τέκνο μου, επίστρεψε να κοιμηθείς. Και Σαμουήλ δεν εγνώριζε έτη τον Κύριον και ο λόγος του Κυρίου δεν είχε έτη αποκαλυφθεί εις αυτόν. Και κάλεσον ο Κύριος τον Σαμουήλ πάλι εκ τρίτου και σηκώθηκε πήγε προς τον Ηλί και είπε ιδού εγώ διότι με κάλεσες. Και ενόησε ο Ηλί ότι ο Κύριος σε κάλεσε το πεδίον. Και είπε ο Ηλί προς τον Σαμουήλ, είπα για να κοιμηθείς και αν σε κράξει θέλεις είπε λάλησον Κύριε διότι ο δούλος σου ακούει. Και ο Σαμουήλ πήγε και εκοιμήθη εν το τόπο αυτού. Και ήλθεν ο Κύριος και σταθεί σε κάλεσεν καθώς το πρώτερον Σαμουήλ, Σαμουήλ, τότε ο Σαμουήλ απεκρίθη λάλησον διότι ο δούλος σου ακούει. Και είπε ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, ιδού εγώ θέλω κάμι στον Ισραήλ πράγμα, ώστε παντός ακούοντος αυτό θέλω συνηχίσει αμφότερα τα ότα. Εν εκείνη τη ημέρα θέλω εκτελέσει εναντίον του Ηλί πάντα όσα ελάλησα περί του οίκου αυτού. Θέλω αρχίσει και θέλω επιτελέσει. Διότι ανήκειλα προς αυτόν ότι εγώ θέλω κρίνει τον οίκον αυτού έως αιώνος δια την ανομίαν, επειδή γνωρίσας ότι οι αυτού έφεραν κατάραν αφ' εαυτούς, δε στείλεν αυτούς. Και δια τούτο όμωσα,
εναντίον του οίκου του Ηλί, ότι η ανομία των ιών του Ηλί δεν θέλει καθαριστεί εις τον αιώνα, δια θυσίας ουδέ δια προσφοράς. Και εκοιμήθη ο Σαμουήλ έως πρωίας, επιτάνηξε τα στήρας του οίκου του Κυρίου και εφοβήτω Σαμουήλ να αναγγείλει την όραση προς τον Ηλί. Εκάλεσε δε ο Ηλί τον Σαμουήλ και είπε: Σαμουήλ τέκνο μου, ουδέ απεκρίθη δου εγώ. Και είπε: Ποιος είναι ο λόγος ο λαληθής προσέ, μην κρύψεις αυτόν παρακαλώ απ' εμού, και ούτω να κάμει εισαι ο Θεός και ούτω να προσθέσει, εάν κρύψεις απ' εμού τεινά εκ πάντων των λόγων των λαληθέντων προσέ. Και ανήγειλε προς αυτόν ο Σαμουήλ πάντα στους λόγους και δεν έκρυψεν απ' αυτού ουδένα. Και είπε ο Ηλί: Αυτός είναι Κύριος, ας κάμει το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Και μεγάλωνε ο Σαμουήλ και ο Κύριος ήταν μετ' αυτού και δεν άφηνε να πίπτει ουδείς εκ των λόγων αυτού εις την γην, και πάσο Ισραήλ από Δάνε ως Βυρσαβέ εγνώρισεν ότι ο Σαμουήλ το διαρισμένος εις το να είναι προφήτης του Κυρίου. Και εξεκολούθησεν ο Κύριος να φανερώνεται εν Σιλό, διότι απεκαλύπτεται ο Κύριος προς τον Σαμουήλ εν Σιλό δια του λόγου του Κυρίου. Αμήν. Νέα πράγματα θα κάνει ο Θεός στο λαό Ισραήλ, αλλαγές, επεμβάσεις που θα είναι και ευχάριστες και δυσάρεστες. Για κάποιους ευχάριστες, για κάποιους δυσάρεστες. Και στη ζωή του λαού του Θεού πραγματοποιούνται αλλαγές. Δεν είναι σταθερά τα πράγματα. Δεν είναι συνεχόμενα. Ποτέ στη ζωή του χριστιανού τα πράγματα δεν είναι όπως αρχίσανε. Έτσι και τελειώνουνε. Δεν υπάρχει αυτό. Και όχι μόνο του χριστιανού, αλλά και των ανθρώπων του Θεού και αλλά και όλων των ανθρώπων. Η ζωή μας έχει αλλαγές, αδελφοί. Το παιδί ξαφνικά πάει δημοτικό. Δεν ξέρει τι θα πει σχολείο. Μεγάλη αλλαγή για το παιδί. Μετά πάει γυμνάσιο. Και οι αλλαγές είναι και εξωτερικές και εσωτερικές. Μετά έρχεται η εφηβεία. Καταλαβαίνει ότι αλλάζουν τα πράγματα. Μετά έρχεται το πανεπιστήμιο. Μεγάλη αλλαγή, έρχεται ο γάμος. Μεγάλες αλλαγές. Μεγάλη αλλαγή, έρχονται τα παιδιά. Μεγάλη αλλαγή στη ζωή του ανθρώπου, να αλλάξει δουλειά. Μεγάλες αλλαγές επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας. Μετά ξαφνικά βλέπει ο άνθρωπος τη φθορά. Λέει, δεν ήμουν έτσι. Τρέχω και λαχανιάζω. Μετά βλέπει τα μαλλιά να σπρίζουνε. Πόπολε, πώς περάσανε και έφτασα 40-50 χρονών. Ούτε το κατάλαβα. Μετά φτάνει 60 χρονών, σύνταξη. Πω, συνταξιούχος. Και μετά φτάνει στο τέλος. Τώρα φεύγω. Όλη η ζωή μας έχει συνεχόμενες αλλαγές. Τόσο για μας, όσο και για τους γύρω μας. Και σε αυτές τις αλλαγές, αδελφοί αγαπητοί, υπάρχει ένα ερώτημα. Θα είναι προς ευλογία ή προς κατάρα? Θα γίνει καλό ή θα γίνει κακό? Και κάθε αλλαγή έχει ρίσκο. Και έχει ρίσκο του παρόντος, αλλά έχει και ρίσκο του μέλλοντος. Παραδείγματος χάρη, μια μεγάλη αλλαγή είναι παντρεύεται ο άνθρωπος. Προσεύχεται και ο ένας και ο άλλος. Αγαπάνε το Θεό. Τους παντρεύει ο Θεός. Με οδηγία Πνεύματος Αγίου. Κανείς όμως δεν ξέρει αύριο αν αυτός τον οποίον ή αυτή την οποία πήρε θα στέκει στο Χριστό. Έχει ρίσκο. Όλα τα πράγματα στη ζωή μας έχουν ρίσκο. Τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο. Πιάνεις δουλειά. Θα πας καλά στη δουλειά ή δεν θα πας καλά? Μπαίνεις στο πανεπιστήμιο. Θα τελειώσεις ή δεν θα τελειώσεις? Σου κάνουν μια άλλη πρόταση για δουλειά.
Πόσες φορές δεν το έχω ζήσει εγώ αυτό το πράγμα. Παίρνεις 1.000 ευρώ. Έρχεται κάποιος και σου λέει θα σου δώσω 3.000 ευρώ. Θα πας ή δεν θα πας? Πολλοί ενθουσιάζονται και πάνε και σε 3 μήνες απολύονται. Και μένουν χωρίς δουλειά, ούτε τα 1.000. Αλλαγές μεγάλες και ρίσκα μεγάλα. Αλλά όχι μόνο στην προσωπική μας ζωή και στην οικογενειακή μας ζωή. Ξαφνικά ανεμοστρόβιλος. Αρρώστια. Προχτές ήρθε και χτύπησε το σπίτι μας μια γυναίκα. Μας λέει στην Άνατο, λέει. Της λέει, εσείς είσαστε εδώ που διαβάζετε τη γραφή? Λέει, Άννα, ναι. Λέει, ο άντρας μου είναι πογιατζής, έχει καρκίνο στο κεφάλι και δεν έχουμε να φάμε. Και το παιδί μου είναι και αυτό άρρωστο. Μεγάλη αλλαγή. Συνέχεια δηλαδή, αδελφοί αγαπητοί, της ζωής μας, μην την θεωρήσουμε δεδομένη. Δεν είναι δεδομένη. Καθόλου μάλιστα δεδομένη δεν είναι. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι απέναντί μας είναι κάποιος που επιβουλεύεται το κακό για μας. Αγωνίζεται να μας βάλει τρικλοποδιές. Δεν το λέμε για να φοβόμαστε, αλλά περιγράφουμε την αλήθεια. Αγωνίζεται να σε καταπιεί. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό, γιατί αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι μεγαλύτερο από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, καθένας από εμάς έχει ένα δρόμο, μια πορεία και μια αποστολή μέσα σε αυτό τον πόλεμο. Και ο κάθε στρατιώτης έχει αποστολή πρώτα να διαφυλάξει τη ζωή του. Άρα αγρυπνείτε, λέει ο Χριστός, προσέχετε και προσεύχεστε για να φυλαχθείτε από τον πειρασμό. Αλλά και πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας. Χρειάζεται να είναι ο Χριστός μαζί μας. Χρειάζεται να μας φυλάει και να μας ευλογεί ο Θεός. Και ευλογημένος ποιος είναι? Αυτός που ενώ όλοι πεινάνε τρώει? Δεν είναι αυτός ευλογημένος. Αυτός που ενώ όλοι οι άλλοι δυστυχούν ευτυχεί? Δεν είναι αυτός ο ευλογημένος από το Θεό. Ευλογημένος είναι το πρότυπό μας ο Ιησούς Χριστός. Γιατί? Γιατί ενώ είναι πλούσιος, επτόχευσε. Ευλογημένος αυτός που είναι χρήσιμος. Αυτός είναι ευλογημένος και η ευλογία εξαρτάται από το περιβάλλον. Και την ευλογία ο Θεός τη δίνει. Μέσα στην πείνα έχεις να φας, όχι για να φας, δώσε να φάνε και οι άλλοι. Γιατί υπάρχει και ο άφρον πλούσιος που ευτύχησαν τα χωράφια του, αλλά δεν ήταν ευλογημένος. Τι ήτανε? Καταραμένος. Γιατί ενώ του έδωσε ο Θεός, αυτός τα κράτησε για τον εαυτό του. Εάν βρούμε το, ψάξουμε να βρούμε το συνώνυμο του ευλογημένου, είναι ο χρήσιμος. Ο χρήσιμος τους άλλους. Γιατί έχουμε αποστολή. Δεν είναι να σώσουμε μόνο το τομάρι μας, συγχώρεσέ με Θεέ μου, και εσείς για την έκφραση, αλλά έχουμε αποστολή να είμαστε φύλακες του αδελφού μας. Να βοηθάμε. Έχουμε δεύτερη αποστολή. Να δοξάζετε το όνομα του Χριστού στη ζωή μας. Και όχι να βλασφημείτε από μας το όνομα του Χριστού. Και τρίτον, έχουμε αποστολή να σώζουμε τους άλλους. Όχι εμείς, ο Χριστός. Και αν είμαστε πιστοί στην αποστολή μας, τότε διαφυλάξαμε τη ζωή μας. Τότε ο Θεός θα είναι μαζί μας. Και θα αυξάνει η ευλογία.
Ο πλούσιος δεν ήταν ευλογημένος που άφηνε το Λάζαρο και πέθανε από την πείνα. Καθόλου μάλιστα ευλογημένος. Και πήγε στον Άδη, στο Βάδο, εκεί στη γη του θρήνου και του κλαθμού, της βασάνου. Ναι, αλλά είχε πολλά πλούσια, ούτε καταραμένος ήταν ο Λάζαρος. Λάζαρος πήγε στον ουρανό. Πήγε σ' αγκάλες του Αβραάμ καταρχάς και μετά στον ουρανό. Άρα να συνειδητοποιήσουμε τι θα πει ευλογημένος. Είναι απόλυτη η ανάγκη. Ευλόγησε τη δουλειά μου, για ποιο λόγο? Για να περνάω καλά? Όχι. Για να βοηθάω τους άλλους. Και όσο είσαι ευλογημένος ίσον χρήσιμος και δοκιμάζεσαι στα λίγα, θα σου δίνει και τα περισσότερα ο Θεός. Άρα θέλω, μέσα στις αλλαγές που κάνει ο Θεός, να είμαι ευλογημένος, να έχω καλό καρπό, να δοξάζεται το όνομα του Χριστού στη ζωή μου, να σώζονται ψυχές με τη χάρη του Χριστού από τη δική μου υπηρεσία, ώστε όταν θα έρθει το τέλος να είμαι έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν θέλω να έχω μία ζωή σαν του πλουσίου με το Λάζαρο που ενενδύεται πλούσια και έτσι μεγαλοπρεπός και έτρωγε καλά και πέρναγε καλά, αλλά όταν ήρθε και του χτύπησε την πόρτα, ο Χριστός βρέθηκε στον τόπο της βασάνου. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί αγαπητοί, μέσα στις αλλαγές να συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι ο ευλογημένος. Η ή του Ηλί θα έλεγε κανείς είναι ευλογημένη. Γιατί? Ήταν ιερείς. Έρχονταν οι αδελφοί τους, οι Ισραηλίτες, έκαναν τις θυσίες, τις έπαιρναν αυτοί και τρώγαν το καλύτερο. Και ποιος θα τους βγάλει από το ιερατικό αξίωμα? Κανένας. Κανένας. Έτσι νομίζουν αυτοί, κανένας. Αλλά έρχεται η πορεία που θα τους βγάλει ο Θεός και θα είναι τραγικό αυτό. Και ο Ηλί, ευτυχισμένος. Τα παιδιά μου στο έργο του Θεού. Εντάξει, δεν τα πάνε πολύ καλά. Θα μετανοήσουν, θα στρώσουν. Όχι, του λέει ο Θεός. Η αλλαγή θα φέρει κατάρα στη ζωή σου. Καταστροφή θα φέρει στη ζωή σου η αλλαγή. Μα δεν με αγαπάς? Σε αγαπάω. Μα δεν με έκλεξες? Σε έκλεξα. Μα εσύ δεν με πρόσθεσες στην εκκλησία σου? Εγώ δεν είμαι, στέλνει ο Θεός τον Ηλί. Εγώ δεν είμαι αυτός που σου αποκαλύφθηκα και είπα ότι ο οίκος σου θα ιερατεύει στο ναό μου. Εγώ δεν είμαι αυτός που σε έκλεξα από όλες τις φυλές και σου είπα να κάνεις προσφορές. Εγώ δεν είμαι αυτός που σου έδωκα την εξουσία να τρώγεις από τις θυσίες του λαού μου. Γιατί εσύ δεν ήσουν άξιος της ευλογίας μου? Σε ευλόγησα, δεν σε ευλόγησα? Πολύ. Σου αποκαλύφθηκα, σε έκλεξα, σου χάρισα, σου έδωσα. Τι παραπάνω έχεις από μένα? Αλλά περιμένω να δω τώρα τι θα κάνεις. Πώς θα χρησιμοποιήσεις την ευλογία μου? Πώς θα εργαστείς? Πώς θα περπατήσεις? Γιατί επίκυνται αλλαγές. Και αυτές οι αλλαγές πού θα σε βρούνε? Και πού θα σε φτάσουνε? Και ο Θεός ενημέρωσε τον Ηλί ότι λακτίζεται τις προσφορές μου, τις θυσίες μου στο κατηχητήριο, δοξάζεις τους υιούς σου πέραν και πάνω από μένα. Γιατί, πώς δοξάζεις τους υιούς σου? Γιατί τους αφήνουν να κάνουν ό,τι θέλουν και δεν τους λες να κάνουν ό,τι θέλει ο Θεός. Να πώς δοξάζεται ο Χριστός? Όταν κάνεις ό,τι λέει Αυτός. Όχι όταν κάνεις και αφήνεις την καρδιά σου να κάνει ό,τι θέλεις εσύ, ούτε όταν αφήνεις τα παιδιά σου να κάνουν ό,τι θέλουν αυτά. Δεν τα συνέστηλες, λέει αργότερα ο Θεός. Τους είπες προσέχετε, δεν πήρες τα γέμια στα χέρια.
Δεν έγινες εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό η συνέχειά σου θα είναι τραγική. Όλη η συνέχειά σου θα πεθαίνουν σε νέα ηλικία. Θα σε βγάλω από την ιερατεία σου. Και όσοι θα μένουνε, θα μένουνε για να φαίνεται η κατάρα μου στη ζωή τους. Και ο Ηλί το άκουσε και δεν ενεργοποιήθηκε. Ενώ σήμερα ο Θεός μας προσκαλεί να ακούσουμε και να ενεργοποιηθούμε. Να ενεργοποιηθούμε. Είμαστε ευλογημένοι, αμήν, δόξα στο Θεό. Κάποτε είχα πει σε έναν αδερφό, ο Κύριος να σε ευλογήσει, και μου λέει, είμαι ευλογημένος. Λέω, θες να σε ευλογήσει άλλο. Στάθηκε λίγο. Είναι νοοτροπία κάποιων αδελφών να μην θέλουν να τους λες, λέει, με ευλόγησε. Δεν θες να σε ευλογήσει κι άλλο. Με ευλόγησε, εν πάση ευλογία πνευματική στα υπουράνια. Τι μου λες τώρα, εγώ τώρα πρέπει να ευλογώ το Θεό. Τι λες καλέ, εγώ του λέω θέλω να με ευλογεί μέχρι τέλους. Και όλο και περισσότερο. Το θέλω, όμως δεν είναι τι θέλω, δεν είναι του θέλοντος ή του τρέχοντος, αλλά είναι του ελεούντος Θεού. Ο Ηλί το άκουσε και δεν ενεργοποιήθηκε. Εμείς σήμερα ακούμε και ο Θεός μας προκαλεί και μας προσκαλεί να ενεργοποιηθούμε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ό,τι μας έχει δώσει ο Θεός, δεν μας το έχει δώσει ο Θεός για τις ειδονές μας, μας το έχει δώσει ο Θεός για το έργο Του. Χρησιμοποίησέ το. Γίνε χρήσιμος όχι με αυτό που δεν έχεις και δεν μπορείς, αλλά γίνε χρήσιμος με αυτά που έχεις και μπορείς. Γίνε χρήσιμος για να θεωρείσαι από το Θεό ευλογημένος. Και στη συνέχεια, ο Σαμουήλ, αλλαγές μεγάλες. Όμως ο Σαμουήλ είναι ευλογημένος και θα συνεχίζει να τον ευλογεί ο Θεός όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότερο. Μα τώρα αν συγκρίνεις τον Ηλί με τον Σαμουήλ, ο Ηλί είναι ένας άντρας πίστεως, δυνάμεως, τα παιδιά του. Ο Σαμουηλάκος είναι ένα μικρό παιδί. Δεν βλέπει έτσι ο Θεός, αδερφοί. Ο Θεός βλέπει αλλιώς. Ο Θεός δεν βλέπει το σήμερα, βλέπει το αύριο και μας προσκαλεί να πάψουμε να βλέπουμε το σήμερα, το κοντά και το δίπλα, και να ζητούμε τα ουράνια και να φρονούμε τα ουράνια. Το αύριο. Όχι να μεριμνάμε και να αγωνιούμε, αλλά να προετοιμάζουμε την ευλογία του αύριο. Να θυμόμαστε γιατί μας έφερε ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Για να μας κάνει ευλογημένους και χρήσιμους. Για να μας σώσει. Αλλά πότε θα σωθούμε? Στο τέλος. Τώρα τι, δεν είμαστε σωσμένοι? Τώρα έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Τώρα δεν έχουμε βεβαιότητα. Αραβώνα σωτηρίας μας έδωσε δια Πνεύματος Αγίου Θεός. Τι σημαίνει αυτό? Υπόσχεση. Και η ελπίδα μας είναι ότι θα είμαστε κληρονόμοι μιας βασιλείας αιώνιας. Αλλά υπόσχεση, ελπίδα, η οποία και μπορεί ποτέ να μην πραγματοποιηθεί. Παρόλο που μας απεκαλύφθη ο Χριστός, γιατί δεν θα ερχόμαστε εδώ αν δεν μας είχε απεκαλυφθεί ο Χριστός, αποκαλυφθεί ο Χριστός, αν δεν μας είχε αποκαλυφθεί ο Λόγος Του, αν δεν μας είχε αποκαλυφθεί η Εκκλησία Του, το Πνεύμα Του το Άγιο. Μας έκλεξε και μας έβελε σε μια Εκκλησία ευλογημένη, δόξα στο Θεό, και μας έδωκε να τρώμε. Να τρώμε το Λόγο Του, να πίνουμε το Πνεύμα το Άγιο, να απολαμβάνουμε την κοινωνία μεταλλήλων, να απολαμβάνουμε τις προσευχές, να τρώμε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού κάθε Κυριακή, που δεν γίνεται παντού αυτό, και να δοξάζουμε το Θεό. Όμως όλες αυτές οι ευλογίες που μας τις έδωσε είναι για να είμαστε ευλογημένοι ίσον χρήσιμοι. Χρήσιμοι.
μας έδωσε ώστε έχουμε ψωμί να δίνουμε σε αυτό που πεινάει. Έχουμε νερό να δίνουμε σε αυτόν που διψάει. Έχουμε σπίτι να φιλοξενούμε αυτόν που δεν έχει. Είμαστε υγιείς να πηγαίνουμε στον ασθενή. Είμαστε ντόπιοι να φιλοξενούμε τους ξένους. Μας τα έδωσε για να είμαστε ευλογημένοι, χρήσιμοι. Μέσω του περιβάλλοντός μας τον εαυτό μας. Πρώτα να αγαπάμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Ύστερα να αγαπάμε τον αδελφό μας όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Και τέλος να αγαπάμε και να προσευχόμαστε τους εχθρούς μας και τους ξένους, όπως ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο όλο και αυτούς που τον βλαστημάνε, που δεν εφίστη τον Υιό του τον μονογενή και τον έδωσε σε όλους τους ανθρώπους. Είμαστε έτσι. Σας είπα ότι σήμερα ο Θεός μας προσκαλεί να ενεργοποιηθούμε. Πού? Να γίνουμε έτσι. Να γίνουμε έτσι. Ο Σαμουήλ λοιπόν παιδάκι, αλλά υπηρετεί τον Κύριο. Εδώ θέλω να προσθέσω πριν προχωρήσω και κάτι άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την εύνοια του Θεού, ευνοημένοι. Ποιοι είναι αυτοί? Τα παιδιά των πιστών. Είναι ευνοημένοι. Ξέρουμε για το Λόγο του Θεού, ξέρουμε για το, ξέρουνε για το Πνεύμα το Άγιο, μεγαλώνουν μέσα στην Εκκλησία. Το ερώτημα όμως είναι, θα γίνουνε από ευνοημένοι ευλογημένοι? Γιατί μπορεί να είναι ευνοημένοι και να μην γίνουν ποτέ ευλογημένοι. Ποτέ. Ο Θεός προσκαλεί και τους νέους. Είσαστε ευνοημένοι και δεν είσαστε εσείς στην Εκκλησία. Χάριν του πατέρα σας και της μητέρας σας απολαμβάνετε αυτά που δεν τα απολαμβάνει κανείς. Κανείς όμως δεν τα απολαμβάνει. Έξω στον κόσμο, ταλαιπωρία, πόνος, θλίψεις, αγωνία, αμαρτία, όλο το κακό του κόσμου τούτου, με άρχοντα το διάβολο. Χάριν των γονιών σας, απολαμβάνετε την εύνοια του Θεού. Όμως θα πρέπει τώρα και από μόνοι σας την εύνοια να την κάνετε ευλογία. Εάν εμείς είμαστε ευλογημένοι, να παραμείνουμε και να αυξηθούμε. Αφού καταλάβουμε τι είναι. Αν κάποιοι από εμάς είναι ευνοημένοι, να γίνουν ευλογημένοι. Ώστε ο Θεός να αυξάνει, λέγοντας, στα ολίγα παιδί μου εστάθης πιστός, εγώ κι άλλα θα σου δώσω. Ώστε να περπατάει ο άνθρωπος. Από πίστη σε πίστη. Από δόξα σε δόξα και από ευλογία σε ευλογία. Δηλαδή, οι αλλαγές να είναι προς ευλογία και όχι προς κατάρα. Όπως ακριβώς ήταν ο Ηλί και τα παιδιά του. Προς κατάρα. Και όπως ακριβώς είναι η Άννα, του Ελκανά και ο Σαμουήλ. Αφιερωμένος στον Κύριο. Και τι κάνει? Εργάζεται. Τι κάνει? Βοηθάει τον Ηλί. Ποιο είναι το περιβάλλον του? Ο ναός και ο Ηλί. Ό,τι μπορεί κάνει, αλλά κάνει. Ό,τι μπορεί, αλλά κάνει. Γι' αυτό και ο Κύριος τον διαλέγει. Όπως εξέλεξε κάποτε τον Ηλί, τώρα θα εκλέξει τον Σαμουήλ. Δεν ξέρει βέβαια ο καημένος από αυτά. Πού να ξέρει? Πώς να ξέρεις τα πνευματικά? Σε ποιο σχολείο να πας να τα μάθεις? Κι αν ακόμη τα ακούω ότι ο Κύριος βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, τι σημαίνει αυτό? Κι αν δεν έχω και σωστή κρίση, το κατακρίνω κιόλας. Είναι ανάγκη να μιλάω ξένες γλώσσες? Από σένα εξαρτάται. Ο Λόγος του Θεού λέει, ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Θέλω πάντες να λαλείτε γλώσσες. Μάλλον δεν το να προφητεύετε. Είναι ανάγκη να εξητώ το Πνεύμα το Άγιο? Τι να σου πω. Και τι θα μου προσφέρει? Όταν θα το λάβεις θα μου πεις εσύ τι θα προσφέρει.
Εγώ θα σου πω τι μου πρόσφερε εμένα όταν το έλαβα. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα για σένα. Για μένα λέει. Δεν ξέρει ο καημένος ο Σαμουήλ. Ποιος θα τον μάθει? Ο Ηλί. Δεν μπορεί να τον μάθει. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να μας μάθει. Ο Ηλί του μαθαίνει τα τυπικά. Έτσι θα ανάβεις τη λιχνία, έτσι θα κάνεις το ναό, έτσι θα κάνεις το πρωί, έτσι θα κάνεις το μεσημέρι, έτσι θα κάνεις το βράδυ, για να είσαι ένας καλός ιερεύς, πράγμα το οποίο κάνουμε και εμείς. Να προσεύχεστε, να διαβάζετε το Λόγο του Θεού. Ακούω. Και λοιπόν, προσευχήθηκα και δεν έγινε τίποτα. Διάβασα το Λόγο του Θεού και δεν έγινε τίποτα. Εξεζήτησα και δεν έγινε τίποτα. Τώρα θα έρθει ο Χριστός όμως να σου πει τι θα γίνει. Γι' αυτό στην Εκκλησία την Αποστολική τι λέει ο Λόγος του Θεού, ήσαν προσκαρτερούντες. Τι προσκαρτερούσαν, τον Παύλο, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο? Όχι βέβαια, το Χριστό προσκαρτερούσαν. Αυτός ήταν η ελπίδα τους, αυτός περιμένανε. Αυτόν, τον Χριστό. Και ο Σαμουήλ δεν ξέρει, αλλά το Θεό περιμένει. Αν και δεν ξέρει. Δεν ξέρει τι θα πει Λόγος Θεού, μου μίλησε ο Θεός, δεν ξέρει. Γι' αυτό αδελφοί μέσα στην Εκκλησία ξέρουμε όταν λάβουμε, όταν μας μάθει ο Χριστός. Αλλιώς ακούμε, αλλά δεν ξέρουμε. Μπαίνει στην Εκκλησία και άκουγα εγώ ότι ο Κύριος βάφτισε με Πνεύμα Άγιο τον αδελφό τον Ζηνόπουλο έτσι. Άβολο. Η απάντηση. Και λοιπόν, γι' αυτό είμαστε μιμητές του Χριστού, ελπίζουμε στο Χριστό, προσκαρτερούμε το Χριστό, αλλά έχουμε πρότυπα ανθρώπους. Μιμήστε το πολίτευμα των πρεσβυτέρων βλέποντας το πολίτευμα αυτών. Θα βλέπεις το πολίτευμά τους, τι θα βλέπεις? Την πορεία τους και την καρποφορία τους. Τη ζωή τους, την ευλογία του Θεού και πώς προχωράνε. Δεν θα μιμηθώ αυτόν που καταστράφηκε, τον Ηλί, αλλά μετά από χρόνια θα μιμηθώ τον Σαμουήλ. Δεν θα μιμηθώ τον αυτόν ο οποίος έπεσε, αλλά αυτόν ο οποίος στέκεται και αυξάνει. Θα μιμηθώ. Θα έχω τύπους. Και όταν έχω τύπο και με ευλογεί ο Θεός, θα με κάνει και εμένα ο Θεός τύπο του πυπνίου. Και θα πηγαίνουμε γενιές γενιές. Γενιές γενιές. Μέσα στην πορεία μέχρι να φύγουμε για τον ουρανό. Τώρα πρέπει να τον μάθει ο Θεός. Το Σαμουήλ. Ο Ηλί ξέρει. Αλλά δεν του είναι χρήσιμο. Γιατί πια ο Θεός δεν τον επισκέπτεται. Ξέρω ότι ο Θεός με επισκέφθηκε. Ξέρω ο Θεός με επισκέπτεται τους ανθρώπους. Αλλά μένα δεν με επισκέπτεται. Τι κρίμα. Όταν ήμουν νέος ήρθε ο Κύριος και μου είπε. Τώρα που είσαι γέρος έρχεται ο Κύριος να σου πει Ηλί. Όχι. Γιατί δεν σ' αγαπάει, δεν θέλει. Ή εσύ δεν στέκεσαι εκεί που θέλει ο Θεός. Ή έχεις πάρει την κάτω βόλτα. Γιατί όλα έχουν μια αρχή, αλλά έχουν και αλλαγές. Τις αλλαγές πρέπει να τις προβλέπουμε. Τι θα πει να τις προβλέπουμε? Να ξέρουμε ότι θα έρθουνε. Θα έρθουνε. Είμαι 63 χρονών, δεν είμαι όπως ήμουνα 20 χρονών. Είμαι παντρεμένος, δεν είμαι όπως ήμουν απάντρευτος. Είμαι συνταξιούχος, δεν είμαι όπως εργαζόμουνα. Είμαι παππούς, δεν είμαι όπως όταν δεν ήμουν παππούς. Αλλά πρέπει να είμαι ευλογημένος παππούς, χρήσιμος. Χρήσιμος. Πρέπει να είμαι ευλογημένος πρεσβύτερος που δεν ήμουνα, αλλά χρήσιμος. Πρέπει να είμαι, τι άλλο, γέροντας. Πρέπει να βρω ένα πρότυπο τώρα, ένα γέροντα ευλογημένο.
αλλά να είμαι χρήσιμος. Συνώνυμο, αδελφοί, ευλογημένος και χρήσιμος. Επαναλαμβάνω, προς το πλησίον σου, προς τον αδελφόν σου, προς τον εχθρό σου και το ξένο, αλλά ιδιαιτέρως εις δόξαν Θεού Πατρός. Να μην βλασφημηθεί ποτέ το όνομα του Χριστού εξαιτίας σου, αλλά να δοξάζεται. Και ήρθε η στιγμή, γιατί υπάρχει η αρμόδιος ημέρα για όλους να επισκεφθεί ο Θεός για τη μεγάλη αλλαγή τώρα το Σαμουήλ. Τώρα ο Σαμουήλ πρέπει να μάθει ότι ο Θεός μιλάει και να το μάθει με προσωπική εμπειρία ότι ο Θεός μιλάει. Όχι να λέει μίλαγε στον Δαβίδ, μίλαγε. Μίλαγε στον Ηλί, μίλαγε. Μίλαγε στον Παύλο, μίλαγε. Μίλαγε στον Πέτρο, το αποκάλυπτε με οράσεις, εσένα σου μιλάει. Αυτό είναι το ερώτημα. Εσένα σε επισκέπτεται. Εσένα συνεχίζει ή αποχρήσιμος έγινες άχρηστος. Ξέρετε πόσο εύκολα μπορεί ο δούλος του Θεού αποχρήσιμος να γίνει άχρηστος. Μια προσεξία είναι. Μια διαφορία. Μια χλιαρότητα. Μια αμαρτία. Πάρα πολύ εύκολο. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να ενεργοποιηθούμε σήμερα. Το βράδυ λοιπόν ακούει τη φωνή του Κυρίου Σαμουήλ. Σαμουήλ, Σαμουήλ. Δεν ξέρει το παιδί πώς μιλάει ο Θεός. Δεν το έχει αποκαλυφθεί ο Λόγος του Θεού. Τρέχει, σηκώνεται και πάει σε αυτόν που του μιλάει. Ποιος του μιλάει? Ο Ηλί. Μέχρι τώρα τον Ηλί άκουγε να του λέει ξύπνα, πήγαινε, κάνε, έλα. Κύριε μου, λέει, με φώναξε. Όχι, λέει, δεν σε φώναξα, πήγαινε κοιμήσου. Ο Θεός όμως δεν απογοητεύεται στην άγνοια. Πάει δεύτερη φορά. Και ο άνθρωπος δεν ακούει και δεν μαθαίνει με την πρώτη. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη. 4 χρόνια περίμενα το Πνεύμα το Άγιο. Ξέρετε πόσες φορές προσευχήθηκα τα 4 χρόνια. Πόσο είναι, 4 επί 1500 μέρες είναι. Να μην σας πω ότι προσευχήθηκα 2000 φορές. Μια και 2 φορές την ημέρα. Σαμουήλ 3, 4. Ο 1500, 2 φορές, 2000 φορές. Ο Ηλίας 7. Δεν έχει σημασία πότε. Σημασία έχει ότι θα έρθει. Θα έρθει. Αλλά όταν θα έρθει θα σε βρει εκεί που πρέπει. Θα έρθει. Θα σε βρει στην πίστη. Θα έρθει. Θα σε βρει να προσκαρτερείς. Θα έρθει. Θα σε βρει να εξητείς. Θα έρθει. Θα σε βρει έτοιμο. Χρήσιμο. Δεύτερη φορά. Σαμουήλ, Σαμουήλ, ξαναπετάγεται το παιδί και μ' αρέσει που πεταγόταν αμέσως. Νομίζοντας ότι είναι ο Ηλί. Μα αμέσως πεταγότανε. Τα νύχτα. Δεν έκανε τον κουφό. Έχεις κάνει ποτέ τον κουφό? Έχω κάνει πολλές φορές τον κουφό. Μου φωνάζει η Άννα, Γιώργο, κοιμάμαι εγώ. Τώρα που να σηκωθώ. Και δεν κάνω και πολλές φορές τον κουφό έτσι. Αλλά είμαι κοιμισμένος και δεν έχω και δύναμη να απαντήσω. Ο Ηλί όμως δεν έκανε τον κουφό. Ο Σαμουήλ δεν έκανε τον κουφό. Σου έχουν ζητήσει βοήθεια. Κάνεις τον κουφό ή έρχεσαι κοντά κατευθείαν? Πολλές φορές κάνουμε τον κουφό. Ο Θεός να μας ελεήσει και να μας συγχωρήσει. Εμένα θέλω να με συγχωρήσει ο Θεός. Θα προσευχηθείς για μένα? Ναι, το ξεχνάω. Μετά προσευχήθηκες? Τι να τους πω τώρα? Που το ξέχασα. Θα κατεβάζω κάτω το κεφάλι, λέω το ξέχασα. Λέει τώρα θα το ξαναθυμηθείς, θα το θυμηθώ. Την άλλη μέρα προσευχήθηκες? Όχι, το ξέχασα. Και έχω φτάσει στην ανέδεια να λέω, δεν με παίρνεις ένα τηλέφωνο να μου θυμίσεις να προσευχηθώ? Ανέδεια, ασέβεια, αλλά δυναμία. Δεν το κάνω επίτηδες. Ο Ηλί όμως δεν ήταν σαν και εμένα. Ο Ηλί ήταν έτσι πως τον ήθελε ο Θεός. Ο Σαμουήλ δεν ήταν σαν και εμένα. Ήταν όπως τον ήθελε ο Θεός. Σαμουήλ, Σαμουήλ, τρίτη φορά. Ξανά. Πάει. Με ζήτησες, Κύριε. Και τότε κατάλαβε ο Ηλί. Την τρίτη φορά κατάλαβε ο Ηλί. Πώς, την τρίτη θα καταλάβει και αυτός? Και εμείς δεν καταλαβαίνουμε αμέσως.
Αλλά έχετε κάποια στιγμή που καταλαβαίνουμε. Παιδί μου, δεν σε ζήτησα εγώ, ο Κύριος σε ζήτησε. Ο Ηλί το ξέρει, αλλά δεν τον ζητάει ο Θεός. Ο Σαμουήλ δεν το ξέρει, αλλά αυτόν ζητάει ο Θεός. Ανάποδα τα πράγματα. Και ξέρετε πόσο στενοχωριέμαι, γιατί εγώ το ξέρω και θέλω να με ζητάει ο Θεός. Όχι ότι δεν θέλω να ζητάει και εσένα, αλλά θέλω και εμένα. Δεν θέλω να σταματήσει. Και δεν εξαρτάται από το Θεό, από μένα εξαρτάται. Όταν θα ξαναφωνάξει, πες του δύο εγώ, Κύριε. Τέταρτη φορά. Πόσες φορές θα πήγαινε ο Χριστός στο Σαμουήλ μέχρι να καταλάβει? Όσες χρειαζόταν. Σαμουήλ, Σαμουήλ, ιδού εγώ, Κύριε, ιδού ο δούλος σου. Και για πρώτη φορά του αποκαλύπτεται ο Λόγος του Θεού. Μακάρι, αδερφοί αγαπητοί, να μας αποκαλυφθεί έστω και για πρώτη φορά ο Λόγος του Θεού. Γιατί αν αρχίσει μια φορά, θα μας αποκαλύπτεται συνέχεια. Εφόσον εμείς είμαστε ευλογημένοι, δηλαδή χρήσιμοι. Αυτό είναι μήνυμα από τον ουρανό, αδερφοί. Ο ευλογημένος δεν είναι αυτός που έχει, αλλά είναι αυτός που δίνει. Και δεν μιλάω για λεφτά. Ο ευλογημένος δεν είναι αυτός που παίρνει από το Θεό, αλλά είναι αυτός που παίρνει και αυτά που παίρνει τα δίνει. Τι παίρνεις? Ευλογία, πίστη, παρηγοριά, χαρίσματα, λόγο. Τι παίρνεις από το Θεό? Φυσικά, υλικά, πνευματικά. Δεν τα δίνει για σένα ο Θεός. Τα δίνει για να τα δίνεις, για να είσαι χρήσιμος. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να δώσει μερικά πράγματα στους ανθρώπους απευθείας. Αν δεν ήταν ο Ηλί να του εξηγήσει, ο Σαμουήλ δεν θα ξέρει τίποτα. Και του λέει, εγώ σκοπεύω να κάνω πράγματα που όποιος τα ακούσει θα ηχήσουν αμφότερα τα ότα του. Θα έρθει μια μέρα που θα γίνει τεράστια αλλαγή, όπου θα εκτελέσω τα πάντα εναντίον του Ηλί και του οίκου του. Θα αρχίσω και θα τελειώσω. Γιατί? Γιατί τούπα, του ανήγγυλα προς αυτόν ότι εγώ θα κρίνω τον οίκο του δια την ανομία, και αυτός γνωρίσας το τι πρόκειται να κάνω, δεν ξεσηκώθηκε, δεν ενεργοποιήθηκε, δεν συνέστειλε τους γιους του. Γι' αυτό λέω, σήμερα είναι η μέρα να ενεργοποιηθούμε, αδελφοί. Εγώ πιστεύω ότι μας μιλάει ο Θεός μέσα από το Λόγο του, όχι από μένα. Εγώ ντενεκές ξεγάνωτος είμαι και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Εσείς δεν ξέρετε πόσο ντενεκές είμαι εγώ. Εγώ όμως ξέρω. Αλλά μας μιλάει σε όλους ο Θεός. Να ενεργοποιηθείς, αδερφέ. Να έρθεις σε Αυτόν. Δεν είσαι ευλογημένος επειδή σε αναγέννησε ο Χριστός, ούτε σωσμένος. Δεν είσαι ευλογημένος επειδή σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο ο Χριστός, ούτε σωσμένος. Είσαι ευλογημένος εφόσον είσαι χρήσιμος. Εφόσον είσαι δηλαδή σκεύος εκλογής του Χριστού. Εφόσον κάμεις τον Χριστό να εργάζεται με σένα. Όμως ο Ηλί τ' άκουσε, τ' άμαθε και λογαριασμό δεν έδωσε. Δεν μετανόησε. Και ξέρετε τι είπε του Σαμουήλ? Κύριος είναι, ας κάνει κάτω το θέλημά του. Βρε εσύ, το θέλημά του είναι η καταστροφή σου. Πήγαινε να μετανοήσεις. Πήγαινε να επιστρέψεις στο Θεό. Πήγαινε να εξητήσεις. Ενεργοποιήσου. Κοίταξε ότι δεν είσαι χρήσιμος και προσπάθησε να γίνεις. Για να έρθει ο Κύριος να σε ευλογήσει ακόμη περισσότερο. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν κάνεις τίποτα? Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι χρήσιμος πουθενά? Άρα ούτε στον εαυτό σου, ούτε στον αδελφό σου, ούτε στον πλησίον σου, ούτε στον... σε κανέναν δεν είσαι χρήσιμος, ούτε στο Θεό. Δεν καταλαβαίνεις ότι έρχεται ταλαιπωρία, κρίσης και αλλαγή κακή? Δεν κατάλαβω Ηλί τίποτα. Εμείς σήμερα καταλαβαίνουμε, έτσι, αδερφοί? Καταλαβαίνουμε.
και θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Όχι να μετανοήσουμε. Βεβαίως και να μετανοήσουμε, αλλά δεν φτάνει αυτό. Να ενεργοποιηθούμε. Να γίνουμε χρήσιμοι. Είσαι νέα κοπέλα. Γίνε χρήσιμη στις νέες κοπέλες. Μη τις σκανδαλίζεις. Γίνε τύπος του ποιμνίου. Τουλάχιστον, λέει ο λόγος του Θεού, δεν ήθελες να εργαστείς. Βάλε τη μνά σου στους τραπεζίτες να σου δώσουν τόκο. Τουλάχιστον. Κάνε κάτι. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν έρχονται καλά πράγματα μέσα στους καιρούς τους κακούς. Μην εφησυχάζεις. Κοίταξε σήμερα ποιον βοήθησες. Εχθές που ήσουν χρήσιμος. Προχτές τι έκανες. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό ό,τι μπορείς κάνε, αδερφέ. Μπορείς να καθαρίζεις την εκκλησία, είσαι χρήσιμος. Χρήσιμος. Μπορείς να πας στο σπίτι σου και να προσεύχεσαι για μένα και για τους άλλους, λέω για μένα παραδείγματος χάρη, είσαι χρήσιμος. Μου είσαι χρήσιμος. Το να κάθεσαι να βλέπεις τηλεόραση, να έρχεσαι στην εκκλησία να ακούς το λόγο του Θεού, να φεύγεις και να λες όλα ωραία, είσαι άχρηστος. Είσαι ευλογημένος με ημερομηνία λήξεως. Εμείς θέλουμε να είμαστε ευλογημένοι στους αιώνες των αιώνων. Αμήν, αδερφοί. Στους αιώνες των αιώνων. Πες μου τι σου έδειξε ο Κύριος. Λέει ο Ηλίς στο Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ ο καημένος φοβότανε. Και ο άνθρωπος του Θεού φοβάται. Συστέλλεται. Έχει ντροπή. Είναι σεμνός. Φοβάται, μην ενοχλήσει τον άλλον, μην πειράξει τον άλλον, μην σκανδαλίσει τον άλλον. Δεν είναι ασίδωτος, αχαλήνωτος. Είναι ευγενικός, είναι προσεκτικός. Χαμογελάει. Δεν αγριεύει. Χαμογελάει. Πες μου, ούτω να προσθέσει ο Κύριος αν δεν μου πεις. Τον απειλεί κιόλας. Καίγεται από περιέργεια, αλλά όχι από μετάνοια. Θέλει να μάθει. Και ο Σαμούλη του τα λέει όλα. Και ο Ηλής συνεχίζει το δρόμο της κατάρας. Τώρα πια, από εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα δεν υπάρχει διόρθωση. Του δώσε και την τελευταία ευκαιρία ο Θεός. Έντονη, ένδοξη. Καμία διορθώση. Σήμερα να διορθωθούμε, αδελφοί μου, σας παρακαλώ. Αμήν. Και να εξετάσουμε τη ζωή μας. Να δούμε, είμαι χρήσιμος στους αδελφούς μου. Το αυτοκίνητό μου είναι χρήσιμο στους αδελφούς μου. Το σπίτι μου είναι χρήσιμο στους αδελφούς μου. Το ψυγείο μου είναι χρήσιμο στους αδελφούς μου. Το πορτοφόλι μου είναι χρήσιμο στους αδελφούς μου. Τα μπράτσα μου είναι χρήσιμα στους αδελφούς μου. Η καρδιά μου είναι χρήσιμη στους αδελφούς μου. Τα χαρίσματα που μου έχει δώσει ο Θεός είναι χρήσιμα στους αδελφούς μου. Είναι χρήσιμα στον πλησίον μου. Δοξάζεται το όνομά Του. Με καμαρώνει. Γιατί λέει τους δοξάζοντάς με θα δοξάσω. Και τους καταφρονού, και οι ακούστε τι λέει, και οι καταφρονούντες με θα ατιμαστούνε. Δεν θα τους ατιμάσω εγώ, από μόνοι τους θα ατιμαστούνε επειδή με καταφρονούνε. Εμείς παίρνουμε μια απόφαση σήμερα, σας παρακαλώ αδελφοί, να δοξάζουμε τον Χριστό. Όχι με το στόμα, με τη ζωή μας. Θέλουμε να δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή μας. Και χρήσιμος, ξέρετε αδελφοί, ποιος είναι? Αυτός που έχει αγάπη. Μόνο αυτός που έχει αγάπη μπορεί να είναι χρήσιμος. Αυτός που αγαπάει όχι με λόγο, αλλά με έργο και με αλήθεια. Και αν πραγματικά
έχεις έργο και αλήθεια στη ζωή σου, τότε πραγματικά είσαι χρήσιμος, άρα ευλογημένος, άρα καλά πας και θα πας και καλύτερα. Αμήν. Και καλύτερα. Και καλύτερα. Σας εύχομαι να πηγαίνετε από το καλό στο καλύτερο. Όλοι σας και όλοι μας. Αμήν, αδερφοί. Από ευλογία σε ευλογία. Κάνε χρήσιμο το αυτοκίνητό σου. Κάνε χρήσιμο το ψυγείο σου. Κάνε χρήσιμα τα χέρια σου. Κάνε χρήσιμη την προσευχή σου. Κάνε χρήσιμο ό,τι έχεις και στο έχει δώσει ο Θεός. Δεν το έδωσε για σένα. Δεν το έδωσε για σένα. Για τους άλλους τα έδωσε. Για τους άλλους που είναι στο άμεσο περιβάλλον σου. Και ο Θεός θα σε ευλογεί και θα συνεχίζει να σε ευλογεί. Πάντως, αδερφοί, μην ξεχνάμε. Ο Θεός είναι αγάπη, γι' αυτό είναι χρήσιμος στους ανθρώπους. Ο Χριστός τόσο πολύ μας αγαπάει που έδωσε την ψυχή Του για μας, γι' αυτό μας είναι χρήσιμος. Ας γίνουμε χρήσιμοι. Ας αγαπήσουμε ενθέρμος αλλήλους, εκαθαράς καρδίας, συνθήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Αμήν.